Περιμένω τους παίκτες για ένα ακόμα αγώνισμα επάθλιο. Οι αετοί και οι αγωνιστές έχουν διώξει κάποιους συμπαίκτες από το παιχνίδι. Δηλαδή, έτσι πιστεύουν. Γιατί το secret είναι πως βρίσκονται ακόμα εδώ. Το παιχνίδι επιβίωσης, το δικό μας survival secret, μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις ως προς την διεκπαιρέωσή του. Όλοι μας βρισκόμαστε καθυλωμένοι στη μικρή οθόνη για να δούμε τη συνέχεια που σίγουρα θα μας μαγεύσει. Τι είναι τελικά το secret που κρύβει η λέξη? Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει ήδη από την παραλία της Κουρούτας θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα εξωτικό νησί όπου θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο survival. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξωτικοί προορισμοί είναι οι ακόλουθοι. Είναι ένας από τους top εξωτικούς προορισμούς και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και επίγειος παράδεισος. Τα νησιά Φίτζι είναι ένα σύμπλεγμα από 322 νησιά που βρίσκονται στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό. Το 1 τρίτο από αυτά είναι κατοικήσιμα και τα δύο μεγαλύτερα είναι το Βίτι Λέβου και Βανούα Λέβου. Πρωτεύουσα είναι η Σούβα που βρίσκεται στη νότια ακτή της Βίτι Λέβου. Τα τελευταία χρόνια τα Φίτζι έχουν γνωρίσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και προσφέρουν όλες τις ανέσεις για τον απαιτητικό τουρίστα σε συνδυασμό με την εξωτική περιπέτεια για τον δραστήριο και τολμηρό περιπλανητή. Εκατό μόλις χιλιόμετρα από τις όχθες της Δυτικής Αφρικής, τα Κανάρια νησιά είναι διάσημα για το ήπιο υποτροπικό κλίμα και την ακούραστη λιακάδα τους, που αγκαλιάζει παγωμένους Ευρωπαίους και πεισματικούς σέρφερ ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα. Τα Κανάρια είναι γνωστά και ως νησιά της αιώνιας άνοιξης, καθώς φημίζονται για το καλύτερο κλίμα στον κόσμο. Με 21 βαθμούς Κελσίου, μεσαιετήσια θερμοκρασία και 4.800 ώρες ημέρας, απολαμβάνουν άφθονη ηλιοφάνεια, ενώ παράλληλα δροσίζονται από αλληγείς ανέμους. 7 κύρια νησιά και πολλά άλλα μικρότερα, όλα προσφέρουν ασυνήθιστα και εντυπωσιακά τοπία. Η Grand Canaria είναι το δημοφιλέστερο από τα Κανάρια νησιά. Δέχεται περισσότερους από 3 εκατομμύρια παραθεριστές κάθε χρόνο. Εκεί βρίσκεται η μόνη πραγματική μεγάλη πόλη του συμπλέγματος, το Las Palmas de Gran Canaria, που είναι και η πρωτεύουσα. Το μεγαλύτερο από τα Κανάρια νησιά είναι η Τενερίφη, που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος τη γη σε μικρογραφία. Και αυτό γιατί οι εναλλαγές της φύσης και των τοπίων της είναι τεράστιες. Οι απέραντες ακτές της έχουν το δικό τους χαρακτήρα και ιδιαίτερη ομορφιά. Μολυβένιες ηφαιστειογενείς παραλίες και αυτές από την κάψα του ήλιου δέχονται ολόκληρο σχεδόν το χρόνο στις αγκαλιές τους εκείνους που αγαπούν τα εξωτικά και μακρινά μέρη. Ο επόμενος εξωτικός προορισμός, οι Μαλβίδες δηλαδή, αποτελούν ένα σύμπλεγμα από 1192 νησάκια στον Ινδικό ωκεανό, από τα οποία κατοικούνται τα 250. Στην πραγματικότητα τα νησιά αυτά δημιουργήθηκαν από τη συγκέντρωση πολλών κοραλαιογενών υφάλων στο ίδιο σημείο, πράγμα που τις κάνει ένα ξεχωριστό εξωτικό προορισμό στον πλανήτη. Οι Μαλβίδες του σήμερα είναι μια χώρα με εξαιρετικές τουριστικές υποδομές, που ξέρει να χαίρεται την ομορφιά της στην ηρεμία που προσφέρει το μοναδικό της τοπίο. Το όνειρο της απόλυτης εξωτικής εξόρμησης ξεκινά και οι Μαλδίβες μπορούν να αποτελέσουν τον τέλειο εκφραστή τους. Χαβάι σημαίνει ηφαιστειογενή βράχια για πεζοπορία και εξερεύνηση. Σημαίνει λουλούδια παπάγιας και υβίσκους στα μαλλιά σας. Γεύσεις του Ειρηνικού ωκεανού, φλογερά ηφαίστεια και φάλινες που χορεύουν. Η Χαβάι είναι ένας εξωτικός παράδεισος επί γης. Για τους περισσότερους από εμάς, αυτό το νησί στη μέση του βόρειου Ειρηνικού ωκεανού αποτελεί συνώνυμο των διακοπών, της χαλάρωσης και των εξωτικών παραλίων. Η Χονολουλού είναι η πρωτεύουσα και η πολυπληθέστερη κοινότητα της Χαβάι στις ΗΠΑ. Στα χαβανέζικα, Χονολουλού σημαίνει προστατευμένη. Ένας κόλπος ή τόπος προστασίας.
Ταϊλάνδη. Το παλιό Σιάμ, το βασίλειο της Νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται ανάμεσα στη Βιρμανία, τη Μαλαισία, τον κόλπο του Σιάμ, την Καμπότζη και το Λάος. Η χώρα προσφέρει ξεχωριστές ομορφιές, πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση. Πρωτεύουσα είναι η Μπαγκόγκ και συνδυάζει με απόλυτη ισορροπία τα παλιά και τα νέα στοιχεία της χώρας, εντυπωσιάζοντας τον επισκέπτη. Ένα ταξίδι στη μακρινή Ταϊλάνδη σας υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Η Ταϊλάνδη δεν είναι ένας απλά προορισμός που επιλέγει κανείς για να περάσει μερικές μέρες διακοπών. Πραγματικά είναι ένα ταξίδι ζωής από τα λίγα, γιατί σου γεννά πολλές εμπειρίες και έντονα συναισθήματα. Να σας ανακοινώσουμε ποιος θα παραμείνει στο survival. Εκείνος που θα νικήσει θα μείνει απομονωμένος στο εξωτικό νησί και κάθε εβδομάδα θα αντιμετωπίζει τον παίκτη που το τηλεοπτικό κοινό θα βγάζει από το παιχνίδι επιβίωσης. Κανένας στην παραλία της Κουρούτας δεν θα γνωρίζει ότι παράλληλα με τη δική τους μάχη για να φτάσουν στον τελικό, θα υπάρχει και ένας ακόμα τουλάχιστον παίκτης σε κάποιο μακρινό εξωτικό μέρος, ο οποίος θα έχει επιβιώσει και θα έχει τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο.